Συνάντηση με τους νέους πραγματοποίησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάγης, δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή του στη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία των νέων ανθρώπων αλλά και στελεχών για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν θέματα παιδείας, ένταξης των νέων στον εργασιακό στίβο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την καταπολέμηση του brain drain, καθώς και η παροχή ευκαιριών στους νέους και σε παιδεία όπως η νεανική επιχειρηματικότητα. Μιλάμε με όλους, διότι η Νέα Δημοκρατία ενώνει και η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί πολύ σύντομα να υπηρετήσει τον τόπο αυτό, να υπηρετήσει όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε η νέα γενιά πρώτα απ' όλα να νιώσει σταθερότητα. Δεύτερον, να νιώσει ότι μιλάμε για αυτήν, αλλά μαζί με αυτήν, τη νέα γενιά δηλαδή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μοιραζόμαστε την αγωνία, αλλά και τις ευθύνες. Δεν μένουμε μονάχα στις υποδείξεις, δεν μένουμε μονάχα στα ωραία, στα μεγάλα λόγια, αλλά μαζί ξεκινάμε και δίνουμε τη μάχη για αλλαγή πολιτικής σελίδας. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του κ. Αυγενάκη, γιατί οι νέοι πρέπει να βγουν μπροστά. Οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας και η αποχή τους από τα κοινά είναι ένα πρόβλημα που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία. Οπότε οι νέοι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουν με τον γραμματέα, να πούν τις απόψεις τους και να δώσουν αυτόν τον παλμό για να ανακαινηθεί η κοινωνία μας. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο το να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις ως νεολαία και να συζητήσουμε κυρίως για το μέλλον της χώρας και πώς θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό. Με το μήνυμα «Χώρο στη νέα γενιά», ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ηρακλείου θέλησε να καταδείξει πως η Νέα Δημοκρατία επενδύει στη συμμετοχή των νέων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους. Μια συμμετοχή που θα ενδυναμώσει την παράταξη και εν όψη των αυτοδιοικητικών και εθνικών εκλογών, όπου η νέα γενιά της παράταξης θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Ηράκλειο. Άλλωστε, αυτή είναι η δημιουργικότητα, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και του διαλόγου που ούτως ή άλλως υπάρχει και λειτουργεί μες στο κόμμα μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αρκετοί νέοι, ενεργοί, δυναμικοί πολίτες του τόπου αυτού, οι Ηρακλειώτες, είναι σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε για πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το πώς φαντάζονται το μέλλον, δεύτερον πώς θα ήθελαν η επόμενη κυβέρνηση να λειτουργήσει και ποιες είναι οι προτεραιότητες κατά την άποψή τους για την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο πρωθυπουργό, αλλά και πώς εκείνοι θα φανταζόταν το δικό τους το ρόλο, τη δικιά τους παρουσία στα τοπικά τεκτηνόμενα ή και στα κεντρικά ακόμα.